συνέντευξή του ότι την Νατάσα Θεοδωρίδου δεν την αναγνωρίζω ως καλή τραγουδίστρια γιατί αγκομαχάει όταν τραγουδάει. Το άκουσε λοιπόν αυτό ο Τριαντάφυλλος, ο γνωστός μας Τριαντάφυλλος. Αγκομαχάω εγώ με τη δήλωση, όχι με το. Ο Τριαντάφυλλος τι νομίζεις ότι έκανε, υπερασπίστηκε ή όχι την Νατάσα Θεοδωρίδου? Νομίζω ότι την υπερασπίστηκε. Για να δούμε. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα. Ο Σταμάτης Κραουνάκης εμφανίστηκε μέσω Skype στην εκπομπή του Σωτήρη Πολύζου «Κεντρική Ελλάδα καλησπέρα» και σχολίασε τις φωνές γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών. Ακούμε τραγουδιστές και νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι, αν δεν ξέρουμε ότι το τραγούδι είναι του τάδε. Πόσο δίκιο έχεις. Δεν ακούμε η φωνή να διακρίνεται. Έτσι. Δηλαδή εγώ οι τελευταίες φωνές που διακρίνω ποιοι είναι ο Ρέμος και ο Μαζονάκη. Η Νατάσα, ας πούμε, από γυναίκες. Ποια Νατάσα? Η Θοδωρή. Δεν είναι της αρέσκειας μου και δεν τη θεωρώ. Άλλο αυτό. Την καταλαβαίνεις, λέω. Όχι. Αγκομαχάει. Το πατές τα πίστριες τελειώνουν στην Πρωτοψάλτη και στην Αρβανιτάκη. Από εκεί και πέρα έχουμε ρέπλικες. Λίγο αργότερα ο Τριαντάφυλλος μέσω Instagram απάντησε στο Σταμάτη Κραουνάκη και υποστήριξε την Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάτω τα χέρια από την Νατάσα Θεοδωρίδου, Κραουνάκη, η ζύγια θα σε φάει. Η Νατάσα έχει δείξει τόσα χρόνια πως είναι κορυφαία και ο κόσμος τον δείχνει με την αγάπη του τόσα χρόνια. Γι' αυτό άραξε στα κυβικά σου. Δεν μπορείς να τη φτάσεις ποτέ ούτε από φωνή ούτε από τίποτα. Θα ζω μαζί σου αποκλειστικά σε θέλω. Τον έχουμε στο τηλέφωνο τον Τριαντάφυλλο, να τον καλησπερίσουμε από το Καλύτερα Δεν Γίνεται. Τι κάνεις, καλησπέρα. Έλα ρε παιδιά, τι κάνετε, τι γίνεται, χαμός φέτος, τι γίνεται φέτος. Χαμός και πώς γίνεται να είσαι στο επίκεντρο, βρε Τριαντάφυλλα, σε όλα. Όπου τυφώνας εσύ στο κέντρο, χαμός δηλαδή. Αφού θα γλιτώσουμε φέτος στα δικαστήρια, παιδιά, και ό,τι γίνεται, εντάξει, πάλι καλά, λοιπόν. Εντάξει, εγώ κοίτα, εγώ απλά ενοχλήθηκα γιατί δεν μπορείς, φίλε, να λες τέτοια πράγματα. Ήταν άσχετο αυτό που είπε, γιατί έτσι ακυρώνεις όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα που τραγουδάει τα τραγούδια της Νατάσας τόσα χρόνια. Ακυρώνεις τόσες συναυλίες, τόσα θέατρα που γεμίζει η Νατάσα, τα μεγαλύτερα μαγαζιά. Και πραγματικά η Νατάσα είναι μια φωνή αγγελική, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορεί να λες κάποιον ακόμα χάει. Δηλαδή είναι πολύ λίγο αυτό που είπε. Τριαντάφυλλε, δεν μπορεί ο κύριος Κραουνάκης να έχει την άποψή του. Εννοείται μπορεί, αλλά δεν μπορεί να λέει ότι ακόμα χάει τώρα. Ναι, αλλά εσύ του είπες ότι ζηλεύει, γι' αυτό τα λέει. Εντάξει, κοίτα, εγώ τώρα είμαι και λίγο... Ακραίος. Είσαι λίγο των άκρων. Είσαι λίγο υπερβολικός στις αντιδράσεις σου κάποιες φορές. Εντάξει, κοίτα, εγώ ήθελα να πιστεύω την Νατάσα, γιατί την Νατάσα πιστεύω αυτό που λέω ότι είναι από τις καλύτερες τραγουδίστρες. Είναι. Στην Ελλάδα είναι. Τόσα χρόνια, έτσι. Mm. Είναι φανταστική φωνή. Και ήθελα να τεβασιστώ γιατί πάνω απ' όλα είναι και γυναίκα. Και κανείς άλλος δεν είδε να βγει, ξέρεις, να πει κάτι, ρε παιδί μου. Και ενοχλήθηκα, ξέρεις, λίγο νευρίασα. Πώς το πω, ήθελα εκείνη τη στιγμή να το πω. Δεν ξέρω, να σε ρωτήσω καταρχάς αυτό πότε συνέβη, η δήλωση αυτή.